Όπως είπαμε λοιπόν, τα κουνούπια μολύνονται από τα πτηνά και μολύνουν τον άνθρωπο που θα τσιμπήσουν. Δεν μεταδίδεται με την επαφή, με το φτέρνισμα, με το βήχα. Δεν μεταδίδεται από κατανάλωση μολυσμένου κρέατος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες σωστού μαγειρέματος, διότι αυτή την εποχή έχουμε και πολλούς κυνηγούς. Και έχουμε θυράματα τα οποία μπορούν κάλλιστα να είναι μολυσμένα. Ακολουθούμε τους κανόνες σωστού μαγειρέματος. Πολύ σπάνια μεταδίδεται στο εργαστήριο, στους επαγγελματίες υγείας, με μετάγγιση αίματος, σε μεταμοσχευθέντες ασθενείς και από τη μητέρα στο βρέφος, είτε κατά τη διάρκεια της κοίησης και του τοκετού, είτε κατά του θυλασμού. Πολύ σπάνια. Από αυτούς λοιπόν που θα τσιμπήσει και θα μολύνει το κουνούπι, οι 8 στους 10 δεν θα το καταλάβουν. Είναι ασυμπτωματικοί. Δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, περνάει και τελειώνει. Από τους υπόλοιπους υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί πυρετός, εξάνθημα, έντονη αδυναμία και κόπωση, πονοκέφαλος, πόνος στις αρθρώσεις και στους μύες. Οι περισσότεροι από αυτούς θα αναρρώσουν μέσα σε λίγες μέρες και θα αναρρώσουν πλήρως. Όσο προχωράμε, μικραίνει το ποσοστό. Ένας από αυτούς τους 150 θα νοσήσει και θα νοσήσει από λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Από αυτούς που θα νοσήσουν από μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, πάλι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό κινδυνεύει να καταλήξει. Μεγάλο ρόλο παίζει η συνοσηρότητα. Συνήθως νοσούν άτομα που είναι πάνω από 60 ετών, που έχουν πεσμένη άμυνα, είναι δηλαδή καρκινοπαθείς ή βρίσκονται σε κάποια αγωγή, έχουν χρόνια νοσήματα, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, νοσήματα των νεφρών και μεταμοσχευθέντες. Στη βαριά λοιπόν κλινική εικόνα με συμπτώματα σοβαρής νόσου θα έχουμε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο που δεν περνάει μετά απλά παυσίπονα και τότε θα πρέπει, με ένα πονοκέφαλο δεν τρέχουμε στο νοσοκομείο. Θα πάμε με πονοκέφαλο που δεν περνάει μετά απλά παυσίπονα. Θα πάμε για έναν πυρετό που δεν πέφτει εύκολα. Θα εμφανιστεί λοιπόν αυχενική δυσκαμψία, από προσανατολισμός, είναι βαριά τα συμπτώματα και αναγνωρίζονται εύκολα. Και είναι και σπάνια, δεν είναι κάτι που θα το συναντήσουμε συχνά. Τα δεδομένα της Αμερικής λένε ότι οι θάνατοι που συνέβησαν εκεί ήταν από 78 έως 82 ετών. Είναι μεγάλες ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, η καλύτερη πρόληψη είναι η προστασία. Είτε από την περιφέρεια με αεροψεκασμούς, όπως έχουν δείξει οι μελέτες, είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας του γενικού πληθυσμού, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να προφυλαχτούμε είτε με ατομικά μέτρα, είτε με μέτρα στο σπίτι, είτε με την γύρω περιοχή. Ο Νέστος είναι αγροτική περιοχή και θα πρέπει οι αγρότες αυτόν τον καιρό να προσέξουν λίγο ιδιαίτερα. Ας ξεκινήσω με τα ατομικά μέτρα προστασίας. Χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά. Χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά, τα οποία σε συνεννόηση με το φαρμακοποιό σας μπορείτε να προμηθευτείτε, γιατί θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το κράτος. Όπως είναι το DET ή το IR3535. Δεν ψεκάζουμε πάνω σε ερεθισμένο δέρμα που έχει ανοιχτές πληγές. Φοράμε μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια όταν θα βγούμε έξω. Επειδή ο ιός μεταδίδεται και από το απλό κουνούπι της περιοχής, του κούλεξ, και από τον τίγρη και αυτά τα κουνούπια κυκλοφορούν σε διαφορετικές ώρες μέσα στο 24ωρο, καλό είναι να είμαστε προστατευμένοι όλο το 24ωρο. Και στο σούρουπο και στην αυγή και αργά το απόγευμα. Αν χρειαστεί, ξαναβάζουμε εντομοαποθητικό μετά από μερικές ώρες, καλό είναι να κάνουμε καθημερινά ντους για να απομακρύνουμε τον υδρότα, γιατί ο υδρότας προσελκύει τα κουνούπια,
Όπως επίσης καλό είναι να ξεπλένουμε το εντομοαποθητικό και να ξαναεφαρμόζουμε καινούριο. Δεν ψεκάζουμε στα παιδιά στις παλάμες, γιατί μπορεί να αγγίξουν το πρόσωπό τους και τα μάτια τους. Χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες στον ύπνο και στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά, αρκεί να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει εγκλωβισμένο κουνούπι μέσα στην κουνουπιέρα. Απλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Χρησιμοποιούμε σίτες στις πόρτες, ανεμιστήρες στο σπίτι, κλιματιστικά, εντομοαποθητικά χώρου και προσπαθούμε να μειώσουμε τα σημεία που τα κουνούπια αφήνουν τα αυγά τους. Ακόμη και στην αυλή μας, εκεί που έχουμε μία πισινούλα, πιατάκια σε γλάστρες που έχουν στάσιμο νερό, παιδικά παιχνίδια τα οποία είναι ρηγμένα στον κήπο και έχουν κρατήσει νερά ανάμεσά τους. Τις βάρκες πρέπει να τις έχουμε είτε καλυμμένες, γιατί έχουμε και... είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Είτε καλυμμένες, είτε αναποδογυρισμένες. Αδειάζουμε τα ελαστικά από τα στάσιμα νερά και από τα νερά της βροχής. Καθαρίζουμε τα αγριόχορτα και δεν κάνουμε αλόγιστη χρήση νερού στα ποτίσματα. Αν είναι μεγάλη ανάγκη, καλό είναι να ποτίζουμε το πρωί, τις πρωινές ώρες. Όλα τα δοχεία νερού, καρότσια, βαρέλια, κουβάδες πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα. Καλύπτουμε τις σίτες και τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Στα νεκροταφεία χρησιμοποιούμε πλαστικά λουλούδια και όχι ανθοδοχεία με νερό. Συμπερασματικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου ξεκινά από πτηνά όταν ένα κουνούπι το τσιμπά και μετά τσιμπά τον άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν συμπτώματα. 25% των ανθρώπων που έχουν τσιμπηθεί θα εμφανίσουν πολύ ήπια συμπτώματα και θα βελτιωθούν πλήρως και σε μερικές μέρες. Μικρός αριθμός νοσεί και ακόμα μικρότερος αριθμός κινδυνεύει να πεθάνει. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό. Αντιμετωπίζεται η συμπτωματολογία των νοσημάτων και όταν αυτό προκαλέσει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής είναι η πρόληψη. Ευχαριστώ. Okay, so...